Μετά από 5 χρόνια παγωποίησης και πολλών συζητήσεων, η ΆΤΑ στον ιδιωτικό τομέα επανέρχεται από 1η Ιανουαρίου του 2018. Θα έχει θετικό πρόσημο και αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι, εκτός από την ενσωμάτωση που θα έχουν για την ΆΤΑ που έχουν λάβει όλα αυτά τα χρόνια στο μισό τους, η οποία θα γίνει βασικός μισός, θα πάρουν και την αύξηση όπως αυτή θα καταγραφεί από τη Στατιστική Υπηρεσία. Όλοι οι κοινωνικοί εταίροι έκαναν λόγο για μια συμβιβαστική συμφωνία, τονίζοντας ωστόσο πως ο διάλογος πρέπει να συνεχιστεί. Ευχαρίστησαν παράλληλα την Υπουργό Εργασίας για την καταλυτική της συμβολή. Η ΆΤΑ ξαναξεκινά για τους εργαζόμενους και αυτό νομίζω ότι είναι το πιο θετικό στοιχείο αυτής της συμφωνίας. Σωματώνεται η ΆΤΑ στους βασικούς μισθούς και αποτρέπεται η όποια περαιτέρω αυθαίρετη παρέμβαση στους μισθούς. Είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού. Περιλαμβάνει όμως όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα επιτρέψουν στους κοινωνικούς εταίρους να διεξάγουν ένα παραγωγικό και δημιουργικό διάλογο. Ανάλογη συμφωνία θα συνομολογηθεί μεταξύ της κυβέρνησης για το Υπουργού Οικονομικών και της ΠΑΣΥΔΗ. Είναι μια δύσκολη συμφωνία, αλλά δίκαιη και ισορροπημένη. Μας επιτρέπει να μπούμε στην επόμενη μέρα, τώρα που η οικονομία αρχίζει σταδιακά να σταθεροποιείται, και να δούμε το μέλλον με αισιοδοξία. Ξεκάθαρα λέμε ότι κερδισμένη από αυτή τη συμφωνία σήμερα είναι η κυπριακή οικονομία, γιατί για τα επόμενα 3 χρόνια θα υπάρχει μια ηρεμία. Υπενθυμίζεται πως η μεταβατική πρόταση της ΖΕΤΑ Εμιλιανίδου για την περίοδο 2018-2020 προνοεί ότι η ΆΤΑ θα καταβάλλεται μία φορά ανά έτος σε ποσοστό 50% της ετήσιας αύξησης των δικτυτιμών καταναλωτή και υπό την προϋπόθεση ότι κατά το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους υπάρχει θετικό πρόσημο ανάπτυξης της οικονομίας.